Πραγματικά μου σκοβολάει καλοκαίρι, γι' αυτό και τη θέλω. Έτσι, μπράβο. Θα κάνει πάταγο, να μου το θυμάσαι. Σε πρωινά, σε μπραντς, μεσημεριανό, με μια ωραία πράσινη σαλατούλα δίπλα. Τέλεια. Πόσες θερμίδες λες να έχει ένα κομμάτι περίπου τέτοιο. Κοίτα να δεις. Άμα θα στο περίπου, τώρα δεν τις έχουμε και μετρημένες. Ναι, για να δω αν είναι ένα κανονικό γεύμα. Είναι ένα κανονικό γεύμα. Είναι κανονικό γεύμα. Έχει μέσα και ντομάτα, έχει μέσα και αυγό, έχει μέσα και τυρί. Είναι γεύμα, δεν είναι. Δηλαδή χορταίνεις με λίγα λόγια, έτσι. Με ένα κομμάτι και με μια πράσινη σαλάτα είσαι τέλειος. Η γεύση δεν υπάρχει. Έχεις έτσι. Έχει πάει γεύση μοναδική. Μόνο τη μυρωδιά τρελάθηκα. Δεν χρειάζεται να σας λέω. Λοιπόν. Φανταστική καλοκαιρινή ντοματόπιτα. Είναι αυτή τώρα μία πίτα, λες, που είναι μερακλειδί και θέλει πολύ δουλίτσα μέσα στην κουζίνα. Είναι μερακλείδικη, πολλή δουλειά δεν θέλει, θέλει να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Εάν έχετε δικές σας ντομάτες, ή πιο πολύ έχετε δικές σας ντομάτες, να ένας τρόπος να αξιοποιήσει ο κόσμος τις ντομάτες. Έχω βάλει και εγώ φέτες ντομάτες. Περιμένω πώς και πώς. Κάθε εβδομάδα πάω και τις κοιτάω, να δω μεγάλο. Πότε τις έβαλες? Εγώ τις έβαλα στις 25 Μαρτίου. Πότε με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Είχε πολύ κακό καιρό. Άκουσε με τι θα κάνει, θα σου πω το μυστικό. Για πες το έκανα και βιντεάκι και έγινε χαμός. Μη μου λες τέτοια, και εγώ πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Θα σου το πω. Έβαλα ντομάτα, δεν έβαλα σπόρο φέτος. Γιατί κάθε χρόνο βάζουμε εμείς ζαρζαβατικά, μας αρέσει να έχουμε τα δικά μας. Πήρα την ντομάτα που μου αρέσει να τρώω, την έκοψα φέτες και τη φύτεψα. Μιλάμε, έγινε χαμός. Το έκανα στο Instagram σου, έγινε χαμός. Και αυτό του το δείχνω εβδομάδα-εβδομάδα πώς μεγαλώνουν οι ντομάτες μου. Είναι το κάτι άλλο. Φέτος μη με τρελαίνεις, γιατί φανταστικό. Την έχω τη λόξα με αυτά. Είναι φανταστικό, σου θα πάθει σοκ. Άκουσε με τις μην γελάνε οι γείτονές μου. Τίποτα, θα κάνουμε ντοματοφύτευση. Που φυτεύουν όλοι τους στη ζωή. Θα κάνουμε ντοματοφύτευση. Τι κάνει ρε η Μενεγάκη κάτω. Παίρνει ντοματά, την κόβει και τη βάζει στο χώμα και περιμένει να βγει. Καλά, ειδικά εσείς εκεί που έχετε και φοβερό χώμα, ότι βάζετε τη μάμα από τον μποστάνι της άκρης ότι φάγαμε. Πολλά νερά. Παντού στην Ελλάδα όπου και να πάρει να φυτέψει βγαίνουν πεντανόστιμα. Νεράκι να έχει κάνει. Και άμα κόβει το δικό σου λαχανικό. Γι' αυτό εσείς που έχετε ντομάτες θα κάνετε φέτος αυτή τη φανταστική ντοματόπιτα. Θα πάρετε και το χωριάτικο κεχί της Α με το καλαμποκάλευρο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμός. Τα υλικά μου απλά. Είπαμε κρεμμύδι, ντομάτες, φέτα, ελιά, ρίγανη, ό,τι βάζω μέσα σε μια χωριάτικη σαλάτα. Ας πάρω και μια ελίτσα. Για να δέσω, να πάρεις από αυτή την ελίτσα. Γιατί τις έχει επιλέξει ο Μανώλος αυτές και είναι θερικές. Δεν ξεκινήσει σωστά. Γιγαντοελιά θεϊκή. Δεν έχω δει γίγα σε ζαρωμένη. Απίστευτη, είναι απίστευτη ελιά. Μην με ρωτήσει που τη βρήκε, ξέρω εγώ που πάει και τα βρίσκει. Όλο πάει και μου φέρνει τα περίεργα. Τέτοια έχω βάλει μέσα στην πίτα. Λοιπόν, τα υλικά είναι απλά. Το μόνο που θέλω να ακούσετε είναι τι. Εάν έχετε δικές σας ντομάτες και θέλετε να τις αξιοποιήσετε, είναι η καλύτερη συνταγή. Γιατί ταυτόχρονα, μαζί με τη γέμιση της πίτας, κάνω και μία σάλτσα. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα και τη μισή να την κρατήσετε να την έχετε για σάλτσα στο ψυγείο σας και την υπόλοιπη να την προχωρήσετε να την κάνετε γέμιση πίτας. Ακούστε με και δεν θα χάσετε. Όλο το καλοκαίρι με αυτό θα παίζετε. Όσοι έχετε δική σας ντομάτα, λοιπόν, θα πρέπει να μου ξεφλουδίσετε τις ντομάτες σας. Χαράζω από πίσω, βουτάω στο καυτό νερό, τις βάζω για 30 δευτερόλεπτα, τις βγάζω σε μπολ με κρύο νερό και μετά τσακ τσουκ τις ξεφλουδίζω και τις ψιλοκόβω. Όσοι βαριέστε να το κάνετε αυτό ή δεν έχετε το χρόνο ή δεν έχετε ντομάτες ωραίες, θα πάρετε ντομάτα εμπορίου, γι' αυτό σας έχω την εύκολη. Πάντα σας έχω την εύκολη λύση. Ντομάτα εμπορίου, είτε ψιλοκομμένη, είτε ολόκληρη, ό,τι σας αρέσει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Κρεμμύδια. Θα δείτε ότι έχει αρκετά υλικά, γιατί σας είπα ότι βγαίνουν 20 κομμάτια. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε μικρότερη ποσότητα, κάντε μικρότερη ποσότητα. Έτσι δεν είναι? Όσο θέλει ο καθένας, αλλά εμείς να ξέρουμε αυτό που τους δείχνουμε για πόσο είναι. Δηλαδή, αυτό είναι για 20 κομμάτια. 20 μερίδες. Ναι, αυτό είναι ταψί. 20 μερίδες κανονικές. Στις 20 μερίδες, αυτό το ταψί, πόσα κρεμμύδια πρέπει να βάλω, έτσι, τέσσερα, τέτοια μεσαία. Τέσσερα μεγάλα κρεμμύδια. Ωραία, μας αρέσουν, είναι γλυκό το κρεμμυδάκι μες στην πίτα. Βέβαια, πάντα. Το θέλω, απλά έχω πολύ ντομάτα, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Η ντομάτα μαζί με το φύλλο και χύ με το καλαμποκάλευρο είναι φοβερός συνδυασμός. Γενικά το καλαμποκάλευρο το αγαπάμε. Είναι γλυκό στη γεύση. Και μου αρέσει πάρα πολύ στις πίτες το καλαμποκάλευρο. Εγώ το λατρεύω, το λατρεύω. Και ειδικά το φύλλο το συγκεκριμένο της Α είναι από αυτά που έχουν κάνει πάταγο. Γενικά κάνανε πάταγο τα φύλλα αυτά όταν τα πρωτοέβγαλε η Α με, με τα διάφορα αλεύρια. Αλλά το συγκεκριμένο με το καλαμποκάλευρο είναι το κάτι άλλο. Πάμε να προχωρήσουμε. Λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μου. Λίγο λάδι στην κατσαρόλα. Αυτό που θέλω με τα κρεμμύδι μου, θέλω απλά, δεν θέλω δυνατή φωτιά. Θέλω δηλαδή να γίνει το κρεμμύδι μου ακριβώς όπως είναι δίπλα. Εγώ τα έχω ετοιμάσει σε στάδια για να μην περιμένουμε. Γιατί θέλει να περιμένει 7-8 λεπτά το κρεμμυδάκι και κανένα δεκάλεπτο την ντομάτα μου. Τα έχω λοιπόν δίπλα περασμένα. Απλά σας βάζω τώρα λίγο έτσι να βλέπετε. Λίγο λάδι στη φωτιά μου. Το κρεμμύδι μου μέσα σε μέτρια φωτιά. Δεν θέλω να κάνει τίποτα χρώμα. Βλέπεις ότι η πίτα μου μέσα έχει λευκορόζ χρώμα. Σημαίνει δεν είναι βαριά. Γιατί προς το παρόν την έχω μυρίσει και με έχει κερδίσει. Δηλαδή αυτό είναι.
Αφήνω λοιπόν τα κρεμμύδια μου, τα τέσσερα μεγάλα κρεμμύδια. Αν είναι πιο μικρά, βάλτε μου πέντε. Θέλει κρεμμυδάκι μπόλικο. Τα αφήνω, Ελένη μου, στη φωτιά μέχρι να γίνουν όπως είναι δίπλα. Εδώ. Διάφανα. Τα βλέπετε? Mm-hmm. Έχουν γίνει διάφανα γιατί τα έχω αφήσει σε χαμηλή φωτιά. Και έχουν μελώσει όπως λέμε και έχουν γίνει τέλεια. Όταν γίνει το κρεμμύδι μου έτσι, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα τις ντομάτες μου. Μάλιστα. Οι ντομάτες είπαμε, ή θα πάρετε φρέσκια όπως σας εξήγησα, θα την ξεφλουδίσετε, θα την ψιλοκόψετε, ή θα πάρετε ντομάτα εμπορίου, δεν με πειράζει καθόλου. Μαζί με τα ζουμάκια. Θα τα βάλω και τα ζουμιά της γιατί μου αρέσει. Και επειδή όταν θέλω να κατεβάσω τα ζουμιά μιας ντομάτας, απλά βάζω λίγο πιο δυνατά τη φωτιά μου, την αφήνω να ρεντουίρει 5 λεπτάκια και κατεβαίνει και συμπυκνώνεται όλος ο χυμός στις ντομάτες. Ούτε καν κόψιμο δεν θέλουνε, απλά θα τα κάνω έτσι, 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 θα τα σπάσω, Ελένη, και θα τα αφήσω ένα δεκάλεπτο μέχρι να κατέβουν, να κατέβει θα ο όγκος τους. Θα βάλεις αλάτι, θα βάλεις κάτι, τώρα, τίποτα. Περίμενε, περίμενε. Γιατί να τα αφήσουμε 10 λεπτά, αλλά τι αλατάκι, βάζω μέσα. Αλατάκι, βάζω αλάτι την ώρα που κάνω το κρεμμύδι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν θέλω να ρίξω τον όγκο των λαχανικών στα γρήγορα, βάζω λίγο αλάτι πάνω στο κρεμμύδι μου και έτσι και ρουφάει το κρεμμύδι το αλάτι, αλλά και μαλακώνει πολύ γρήγορα γιατί έχει την ιδιότητα να τραβάει τα υγρά το αλάτι. Εντάξει. Mm-hmm. Έχω βάλει λοιπόν το αλάτι μου, έβαλα μέσα τις ντομάτες μου και τώρα είναι η ώρα που θα βάλω μέσα. Πιπέρι. Ρίγανη. Να πάρω λίγη ρίγανη από εδώ, αν έχετε έτσι και ωραία. Ρίγανη. Όταν παίρνετε ρίγανη σε ματσάκια, μην την τρίβετε και τη βάζετε. Μην την τρίβετε να τη βάζετε μέσα σε μπολ, να την αφήνετε όπως είναι στα ματσάκια και να την τρίβετε εκείνη την ώρα πάνω από το φαγητό σας. Ναι. Ούτως ή άλλως ένα λεπτό υπόθεση είναι. Γιατί όσο την τρίβεις μέσα στα σακουλάκια που τις αφήνουμε ή μέσα στα βαζάκια, χάνει. Αλλάζει η μυρωδιά. Ναι. Δεν γίνεται αυτή η μυρωδιά της ρίγανης. Εγώ τα φυλάω αυτά στο ντουλάπι μου, κλεισμένα τέλος πάντων. Και μένει η μυρωδιά της ρίγανης μένει μέχρι το τέλος. Όταν περάσει το δεκάλεπτο, Ελένη. Έρχεται και γίνεται έτσι. Αχ, τι ωραία. Περνάει ένα δεκάλεπτο, έχει πιει. Ναι, έχει πιει τα ζουμάκια του. Ναι. Για να προλαβαίνουμε να το δείχνουμε. Ναι. Γιατί θέλω να πούμε και μυστικά την ώρα που στρώνουμε τα φύλλα. Έχει μαλακώσει, έχει ρεντουίρει η ντομάτα μου. Βλέπετε, έχει κατέβει αρκετά η ντομάτα. Βλέπετε τόσο κρεμμύδι που έβαλε, πώς ήρθε πέφτει, και κατέβει πέφτει, και πέφτει, όλο βέβαια, κάτω βέβαια, και βέβαια, βέβαια. Με το ντοματάκι. Κοιτάξτε πόσο λίγο έμεινε. Δηλαδή λες, πού πήγε ρε παιδιά, για αυτό όλο αυτό το πράγμα που έφτιαχνα. Γι' αυτό σας είπα, γι' αυτό λέω στον κόσμο Ελλήνων να βάλουν και παραπάνω. Αυτή η σάλτσα εδώ, άμα κάνεις μία έτσι, πάρεις νοστιμιά, θα πάθεις σοκ. Δεν ξέρω. Συμπυκνωμένη ντομάτα, δεν υπάρχει γεύση της. Εκεί που έχεις το ψωμάκι σου βάζεις μια κουταλίτσα επάνω, εκεί. Εκεί και βογκάει τώρα. Μπράβο. Και βογκάει γιατί την έχουμε, πρόσχημη πεταχτή στο φουστάνι το ωραίο. Όχι, να μην πεταχτεί, πρέπει να το κάνουμε πουά το ωραίο φόρεμα. Θα φύγει και σε πετάχτη και ο καφέ. Ναι, ναι, και πήγε και στα όλα τα επίμαχα σημεία. Τέλεια, πάρα πολύ. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, η ντομάτα λοιπόν έχει κατέβει, έχει περάσει το δεκάλεπτο. Έχει κατέβει, έχω βάλει λίγο αλατάκι. Επειδή χρησιμοποίησα την ντομάτα εμπορίου, έβαλα και μια πρεζούλα ζάχαρη. Τι θέλει, όταν είναι εμπορίο η ντομάτα είναι λίγο ξινούτσι και όταν είναι φρέσκια και είναι πολύ γλυκιά, δεν το βάζω. Αλλά το βλέπει ο καθένα στη γεύση του, εντάξει. Τη ρίγανη τη βάλαμε μέσα, πιπεράκι μπόλικο θα βάλουμε μέσα. Να, έλα να ρίξουμε και μπόλικο πιπέρι μέσα. Και το τυρί σου αρέσει. Και το τυρί, ωραία φέτα, βαρελίσια, φανταστική, μπόλικο πιπέρι μέσα. Και τώρα, εντάξει, στο βγάλω το κρεμμύδι, τώρα δεν χρειάζεται, μην τρώμε χρόνο με αυτό. Έχει έρθει η ντομάτα μου λοιπόν στη φάση που πάω να τελειώσω τη γέμιση. Τα αυγά μου. Θέλω 3 αυγά. Μέσα, άμα δείτε την πίτα, εδώ. Αυτό που βλέπετε το μαύρο είναι ελιά, έτσι. Άμα δείτε την πίτα, έχει μια φανταστική κρέμα ντομάτας μέσα. Γίνεται μια ωραία κρέμα ντομάτας. Πάμε. Έχω λοιπόν 3. Ναι, δεν το χρειαζόμαστε πια. Δεν το χρειαζόμαστε, Ελένη μου. Θέλω λοιπόν 3 αυγά. Θέλω να μαζέψω τώρα τη γέμισή μου. Θέλω να κάνω μια ωραία. Τι έκανε? Το πήγα από εκεί. Τον έπιασε και. Έτρεχε σαν τρελό ο Τζόρτζ. Πάντα. Λοιπόν, πάντα τρέχει τα γόρη μου. Πάντα. Λοιπόν, ένα λεπτό τα χεράκια μου. Απλά χτύπημα με ένα πιρούνι. Απλά είναι τα πράγματα. Τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι. Και τώρα, Ελένη, θέλω. Ρίξε μου λίγο το γάλα μέσα εδώ πέρα. Ένα κόλπα, δεν τα ξέρω αυτά. Και 2,5 φλιτζάνια γάλα. Πάμε να την κάνουμε πλούσια τώρα τη γέμιση. Έτσι θέλουμε γέμιση για να γεμίσω ένα ταψί μεγάλο. Με στοπ, εντάξει είμαστε. 2,5 φλιτζάνια γάλα. Και θέλω, παιδιά, και 2 κουταλιές καλαμποκάλευρο. Τώρα θέλετε να βάλετε καλαμποκάλευρο, 2 γεμάτες κουταλιές θα μου βάλεις, Ελένη. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Μέσα. Τώρα τι τσιμπάνε. Είτε εδώ θα το βάλω, είτε εδώ θα το βάλω, έτσι. Είτε πάνω στην ντομάτα. Δεν πιάνεις και ένα σύρμα μια που είσαι πιο κοντά, γιατί βεβαίως το παχύνι είναι μαρτύριο να περπατάς μέχρι εκεί. Βεβαίως. Μπράβο, κορίτσι μου. Μελώνα και κλωστή. Μελώνα και κλωστή. Μελώνα και κλωστή. Τέλειο. Ωραία. Λοιπόν, χαμηλώνω τη φωτιά μου. Όλοι μαζί η γέμιση θα σας πάρει γύρω στα 20 λεπτά.
χαμηλώνω τη φωτιά. Σε αυτό το στάδιο είπαμε, αν έχετε κάνει πολύ σάλτσα, χωρίστε τη μισή και βάλτε τη στο ψυγείο μέσα σε ένα βάζο. Θέλετε μακαρόνια, βάλτε δύο κουταλιές από πάνω. Κάνετε μια ομελέτα, ρίξτε μια κουταλιά στο τηγάνι. Κάνετε μια ωραία πίτσα, βάλτε μια κουταλιά από αυτή τη σάλτσα ντομάτας, θα με θυμηθείτε, είναι φανταστική. Πάμε να το προχωρήσουμε τώρα. Βλέπετε που έχει γίνει λίγο παχύρευστο τώρα αυτό. Θα πέσει μέσα στη σάλτσα μου, σιγά σιγά, Ελένη. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά μου, γι' αυτό έβαλα και το αλεύρι, για να μην μου κόψουν τα αυγά. Μπράβο. Τώρα γίνεται σαν καγιανάς. Τώρα γίνεται μια στραπατσάδα του ονείρου εδώ μέσα. Θα γίνει όμως μια παχιά, ωραία κρέμα. Μια φανταστική κρέμα, σαν σουφλέ ντομάτας είναι αυτό το πράγμα. Θεϊκό. Πάντως, αν το φάμε αυτό πρωινό, θεϊκό. Μην ανησυχείτε, δεν θα τσιμπολογήσουμε άλλο μέχρι το μεσημέρι. Μα είναι γεύμα δηλαδή, κανονικό. Πραγματικά, είναι κανονικό γεύμα. Δεν υπάρχει είπαμε. Περίπτωση να λιγουρευτείς κάτι άλλο. Δεν θα θες να φας κάτι άλλο, γιατί είναι τόσο νόστιμο. Το έχω έτοιμο δίπλα μέχρι να πάρει τη βράση του, για να κρυώνει κιόλας λίγο. Να το. Εδώ σας το έχω. Πάω να φέρω και το φίλο μου. Όταν κρυώσει λοιπόν. Λίγο, έρχεται και πίζει. Καλά, ε. Αυτό. Το βάζεις και πάνω σε ξεροψωμένο ψωμάκι. Δεν υπάρχει, σου λέω και αυτό. Και το τρως και σαν μπρουσκετούλα. Έτσι, τέλειο. Λοιπόν, το αφήνω τώρα αυτό εδώ, χαμηλά το αφήνω για να έχω το νόμο. Το έχουμε ήδη έτοιμο. Χωριάτικο και χύμε καλαμποκάλευρο. Πώς κρατιέμαι, ωραιότερα φύλλα που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Να φύγουν όλα αυτά από εδώ. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Χώρο. Ναι. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Σας παρακαλώ. Εδώ, για να προλάβουμε να περάσουμε. Να στρώσουμε την πιτούλα μας. Σας είπα ότι θέλει μεγάλο ταψί. Αυτή η δόση που σας δίνω είναι για το ταψί της κουζίνας σας, έτσι. Είναι 40 επί... 30, 32, όχι, αυτό το ταψί είναι 40 επί 32. Βγαίνει φουσκωτό, αλλά και στο ταψί της κουζίνας μας που είναι λίγο μεγαλύτερο, θα γίνουν πάλι 20 κομμάτια λίγο πιο χαμηλά. Ναι. Πώς είναι καλύτερη η πίτα, την προτιμάς πιο χοντρή ή κοίτα πιο να δεις. Λεπτή. Αυτή η συγκεκριμένη θέλει τη γέμισή της μέσα. Γιατί είναι γύρω-γύρω το φυλλαράκι και μέσα δαγκώνει ένα αφράτο πράγμα και είναι σαν σουφλεδάκι. Θέλει να έχει λίγη γέμιση παραπάνω. Αν είναι τώρα χορτόπιτα, τη θέλω πιο λεπτή. Mm. Τη χορτόπιτά μου τη θέλω λεπτή. Αυτό είναι κάτι σαν. Φέρνει λίγο σαν σουφλέ η γέμισή του. Έχω το πολύ φίλο μου εδώ. Πίτα, να την κάνετε. Πω. Είναι φανταστική να τη φτιάξετε όλοι. Είπαμε, είναι η πιο ωραία καλοκαιρινή πίτα. Πάμε. Λίγο λάδι στο ταψί μου. Θέλω να μου δείξει και το στόλισμα μετά, να μας δείξει δηλαδή, γιατί εγώ θέλω να την κάνω και θέλω να την κάνω έτσι στολισμένη, να δείχνει ωραία. Το στόλισμά της το κόβουμε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι το κόψιμο. Έχεις βάλει από πάνω τα τέτοια σου, πώς τα λένε αυτά, πώς τα λένε αυτά, μωρέ. Τα σποράκια που βάζεις. Είναι τσαλακωμένη από πάνω στα τελειώματά της. Κάνει τα σχεδιάκια της. Είναι το τσαλάκωμα που κάνω στα φύλλα. Γενικά τα κάνω έτσι. Τα μπλέκω όλα μαζί και τα τσαλακώνω. Ουψ. Άρα δεν σε νοιάζει πώς το βάζεις από κάτω. Δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει μόνο να καλύψω το ταψί μου και να μείνει λίγο στην άκρη. Δεν έχω πρόβλημα όπως και να είναι. Και έτσι από εδώ και έτσι από εκεί. Θέλω τρία κάτω. Και λίγο λάδι ενδιάμεσα, τσαλακωμένα να είναι τα φύλλα μου, έτσι κι αλλιώς θα πέσει η γέμιση πάνω. Τρία κάτω και τσαλακωμένα, τα βλέπετε τρία παιδιά, κάτω και τσαλακωμένα. Έτσι. Να βγάλουμε μάλιστα. Και αυτό. Με ξαφνιάζεις. Γύρω, μέσα πέφτει η μισή γέμιση. Μέσα η μισή γέμιση. Βλέπετε ότι βγαίνει αρκετούτσικη. Μου, βρε, το τυρί το βάλες. Τώρα θα μπει και το τυρί. Α, το βάζεις κατευθείαν εδώ, δεν το βάζεις εκεί για να μην σου λιώσει. Πες μου λίγο ναι, γιατί το μπορώ κάνεις να το αυτό. Βάλω και μέσα στην κρέμα, αλλά άμα το βάλω στην κρέμα θα μου γίνει όλο κομμάτι. Ενώ εδώ θα μείνει... Όταν το βάλω στην κρέμα θα γίνει λιώμα, καταλαβες. Mm. Ενώ εδώ φαίνεται, βλέπεις, όταν την κόβεις φαίνεται μέσα. Πέφτει και λίγο τυράκι από πάνω, έτσι, λίγη φέτα. Και στη μέση θα μπει άλλο ένα φύλλο, έτσι ωραία. Απλώστε το καλά. Γεμίστε μου και τις γωνιές εδώ, θα τη χτυπήσουμε και λίγο πριν μπει στο φούρνο. Ένα φύλλο κομματιασμένο στη μέση, να μου μαζέψει τα υγρά και να κάνει σώμα η πίτα μου, έτσι. Πω, και από κάτω δείτε, δεν σας το δείχνει κανείς αριστούργημα. Και λίγο λαδάκι δύο εδώ. Δύο κομματάκια θα σου πάρω. Σε δύο στρώσεις την κάνουμε, έτσι. Κάλια καστάνι να πάει, παρακαλώ, την έχουμε ξεντώσει τη γυναίκα. Κάνει πέντε θέματα τη μέρα. Πόσο Παναγία να Παναγία μου, την υπόλοιπη γέμιση από πάνω, καλύπτω με τα άλλα δύο φύλλα. Την υπόλοιπη γέμιση από πάνω, το υπόλοιπο τυρί μου από πάνω. Καλύπτω με τα υπόλοιπα δύο φύλλα, χαράζω σε κομμάτια. Mm-hmm. Την κουνάμε λίγο να ισιώσει, να πάει παντού. Ρίχνω μέσα ό,τι περισσεύει απ' έξω. Κλείνω με τα άλλα δύο μου φύλλα. Στις γωνίες μπόλικο λαδάκι, εδώ που ακουμπάει η πίτα στο ταψί, θέλει μπόλικο λαδάκι. Εδώ. Κλείνουμε από πάνω με τα υπόλοιπα φύλλα και το βάζουμε στο φούρνο, θέλει γύρω στη μία ώρα ψήσιμο.
ρε Αργυρό, γιατί δεν δείχνει έτσι εύκολο. Πες μου το κόλπο για να μπορώ να έχω τρεις-τέσσερις. Σαλακωμένο. Σε πρώτη ζήτηση πίτες. Δηλαδή να φτιάχνω πιο πολύ σάλτσα και να τη βάζω πού στην κατάψυξη. Άκου να δεις τι μπορείς να κάνεις. Πες μου το κόλπο για να βγαίνουν πιο πολλά. Κοίτα, αυτή τη σάλτσα. Να μην κάθεσαι κάθε φορά που θέλει να φτιάχνει τη σάλτσα. Η σάλτσα θέλει το μπράκι λίγο. Όσοι έχετε ξενοδοχεία, όσοι έχετε μαγαζιά που σερβίρετε μπραντς και πρωινά, μπορείτε να έχετε ετοιμάσει μια τεράστια καζάνα με σάλτσα. Μόλις κρυώσει σακουλάκι κατάψυξη, δόση-δόση, όσοι θέλει ο καθένας να χρησιμοποιήσει σαν δόση. Και την ώρα που θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις, τη βγάζεις, την αφήνεις για λίγο. Αυτό με μαλακώνει αμέσως. Δεν κρατάει πολύ. Τη ζεσταίνεις για να κάνεις τη γέμιση των αυγών και η ντοματόπιτα μέσα. Θα μπορούσε, επειδή είπες χωριάτικη και το μυαλό μου πάει συνέχεια, σε τι άλλο υπάρχει στη χωριάτικη να βάλω και ψιλοκομμένη πιπερίτσα. Ό,τι σου αρέσει μπορείς να βάλεις. Ό,τι θέλεις μπορείς να βάλεις. Ακόμα και κάπαρι μπορείς να βάλεις. Η γεύση θα σου βγάζει αυτό που σου βγάζει. Σαν χωριάτικη. Νομίζω ότι τρως μια χωριάτικη που έχει κάνει παπαρίτσα. Χαράζουμε από πάνω, ψήνουμε μία ώρα, σουσάμι ό,τι θέλετε να βάλετε, φτιάξτε την, θα με θυμηθείτε, φανταστική, είναι το κάτι άλλο. Χωρίς λόγια. Απλά δοκιμάστε. Για δώστε μου παρακαλώ την πρώτη γραμμή, έλα τα σούλη μου να πάρεις ένα κομματάκι, έλα.